Και πάμε να περάσουμε σε μια νέα είδηση. Το λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγους μετατάχθηκε σε λιμενικό τμήμα. Για να μιλήσουμε για την αναβάθμιση αυτή, καθώς και για όλες τις δυνατότητες που πλέον αποκτά το λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγους, καλέσαμε και φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΤΒ Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον αρχιποπλίαρχο και διοικητή του λιμεναρχείου Πόρτο Λάγους, κύριο Απόστολο Κυρίτση. Κύριε Κυρίτση, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Κυρίτση, σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, το λιμενικό τμήμα του Πόρτο Λάγους μετατάσσεται σε λιμεναρχείο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ποιες οι δυνατότητες που αποκτά πλέον με την αυτονομία του? Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά είπατε, με το ΠΔΕΛΤΑ 41 της 30 Απριλίου του 2020, το λιμενικό τμήμα του Πόρτο Λάγους μετατάσσεται σε λιμεναρχείο. Αποκτά κατά αυτόν τον τρόπο την αυτονομία του. Δεν θα υπάγεται πλέον σε κάποια λιμενική αρχή όπου υπαγόταν στο κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης μέχρι τώρα. Και αυτό θα έχει αρκετά ωφέλη, πολλαπλά ωφέλη, κυρίως ως προς την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μιας και πολλές διοικητικές πράξεις και διαδικασίες για τις οποίες απαιτούταν η μετάβαση των πολιτών σε άλλα λιμεναρχεία όπως της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας για να διεκπαιρεωθούν, πλέον θα μπορούν να διεκπαιρεωθούν από την υπηρεσία μας. Μιλάμε για όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις εξετάσεις και την έκδοση αδειών για τις άδειες χειριστού ταχυπλώου σκάφους, εκδόσεις επαγγελματικών αδειών αλιείας, εκδόσεις πιστοποιητικών πλοίων, ναυτικών φυλαδίων πιο μετά, αφορά στις άδειες ναυαγοσωστών, στις άδειες εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και πολλές άλλες διοικητικές διαδικασίες που θα μπορούν να διεκπαιρεωθούν από την υπηρεσία μας και θα διευκολύνουν τους πολίτες. Ταυτόχρονα η αναβάθμιση αυτή θα επιλύσει και διάφορες δικές μας διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, οι οποίες και θα εξαλείψει κάποια προβλήματα που προκύπτουν κυρίως από την απόσταση από την κεντρική υπηρεσία μέχρι σήμερα, την Αλεξανδρούπολη, και προκύπτουν κυρίως από την δυσχέρεια στην φυσική επικοινωνία και παρουσία, όπως είναι οι εκδόσεις αποφάσεων επιβολής προστήμων, η συγκρότηση επιτροπών και τα λοιπά, τα οποία θα επιταχύνουν τους χρόνους, εκτιμούμε, διεκπαιρέωσης των διαδικασιών, προς όφελος πάντα του πολίτη. Μάλιστα. Κύριε Κυρίτση, πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής? Κοιτάξτε, αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, συνιστά μια ανάπτυξη. Και ελπίζουμε η ανάπτυξη αυτή να συμπαρασύρει να ακολουθήσουν και άλλες δομές και υποδομές της περιοχής, τόσο ως προς υπηρεσίες όσο και, όπως είπα, και υποδομές. Εμείς πάντοτε σαν υπηρεσία έχουμε αυτό στο μυαλό μας, στοχεύουμε προς την ευρύτερη ανάπτυξη, τόσο μέσα από τη συνεργασία μας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Απτήρων, που είναι φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμανιού, αλλά βέβαια και σε συνεργασία με όλες τους φορείς και υπηρεσίες της περιοχής προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στην παρούσα στιγμή αν θα πραγματοποιηθούν κάποιες περαιτέρω προσλήψεις για την στελέχωσή του δεδομένου της αύξησης των εργασιών πλέον? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι πολύ περισσότερες και ο φόρτος εργασίας θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ωστόσο, τέτοιου είδους θέματα κρίνονται και αποφασίζονται πάντα από την ιεραρχία, από τη διοίκηση. Εάν εμείς ευελπιστούμε σε κάτι τέτοιο, εάν γίνει, αν υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, είναι από εμάς καλοδεχούμενο. Ωστόσο, όπως είπα, επειδή αποφασίζει η διοίκηση για αυτά τα θέματα, εμείς πάση θυσία και με κάθε τρόπο, είτε υλοποιηθεί μια επιπλέον στελέχωση είτε όχι, θα επιτελέσουμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια τα πλεονεκτήματα τα οποία θα επιφέρει στους αλλήλους και κατά πόσο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του κλάδου?
Κοιτάξτε, όλα είναι μια αλυσίδα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, όλα. Η απασχόληση με η κατασπατάληση χρόνου στη διεκπαιρέωση των διαδικασιών, έτσι. Όλα έχουν μια, είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους. Πιο γρήγορη χρόνη, πιο γρήγορη διεκπαιρέωση των πολιτών σημαίνει και ίσως περισσότερο χρόνο για αστυνόμευση, ίσως περισσότερο χρόνο και δυνατότητα για ενασχόληση με τα δικά τους τα προβλήματα τα οποία αναφύονται κάθε φορά. Και εκτιμώ ότι θα έχει θετική επίδραση σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο στους επαγγελματίες αλληλείς. Σε όλους τους δραστηριοποιούμενους κλάδους στην περιοχή μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι θέματα που αφορούν περισσότερο το φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης στο λιμενικό ταμείο. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι υλοποιείται ήδη η περίφραξη του λιμένα. Είναι στο στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό είναι ένα πάγιο και χρόνιο, μια χρόνια εκκρεμότητα του φορέα η οποία υλοποιείται. Τώρα υπάρχουν πολλές σκέψεις και πολλές προτάσεις και πολλά ακούγονται. Είμαστε σε αναμονή να δούμε κι εμείς τι μελιγενέστε με αυτά. Ένα άλλο σχέδιο που είναι, από ό,τι ξέρω, γιατί ως μέλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αυδείρων, είναι το master plan του λιμανιού, ο στρατηγικός δηλαδή σχεδιασμός, η μελέτη αυτή που και αυτή εκκρεμούσε για πολλά χρόνια και η οποία θα βάλει τις βάσεις για την ανάπτυξη των επόμενων χρόνων στο λιμένα μας. Μάλιστα. Κύριε Κυλίτση, θα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των αναπτυξιακών έργων των οποίων θα πραγματοποιηθούν. Κλείνοντας την συζήτησή μας, θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει όσον αφορά το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών σκαφών αναψυχής όσον αφορά τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε λάβει ενδομέσω της πανδημίας του κοροναϊού. Ναι, κοιτάξτε, συνεχίζει να παρατείνεται η απαγόρευση εντός της ελληνικής επικράτειας του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, η απόφαση έχει κάποιες εξαιρέσεις και μία από αυτές αφορά στην δυνατότητα από αύριο, όπως ανακοινώθηκε και περιμένουμε να εκδοθούν και οι σχετικές αποφάσεις. Από αύριο λοιπόν αναμένεται να επιτρέπεται ο απόπλους ερασιτεχνικών σκαφών έως 7 μέτρα για τη διενέργεια ερασιτεχνικής αλίας υπό την προϋπόθεση να μην προσεγγίζουν σε κάποιο νησί, να αλλιεύουν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και οι επιβαίνοντες να τηρούν τις απαραίτητες ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ τους. Αυτό ανακοινώθηκε και αναμένουμε και τις σχετικές αποφάσεις. Μάλιστα. Κύριε Κυλίτση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και για την επικοινωνία. Θα έρθουμε σε επαφή και το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε την περαιτέρω ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του λιμανιού, καθώς και για το πώς θα πραγματοποιηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.